Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 22 Μαρτίου, και σας καλωσορίζω στον τηλεοπτικό σταθμό Ιωάννινα TV. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας και είμαστε και μία ανάσα από το Πάσχα. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να σας κάνω μία αναφορά σε αυτά που θα δούμε σήμερα. Θα κάνουμε μία σύνδεση, την καθιερωμένη που έχουμε κάθε Τετάρτη, με την Κέρκυρα και τη συνάδελφο δημοσιογράφο Χριστίνα Χονδρογιάννη από το kerkyrasimera.gr. Στη συνέχεια θα δούμε ένα πολύ όμορφο θέμα και αναφέρομαι στη δημιουργία ενός πρότυπου ελαιώνα στην Ηλιόκαλη. Θα συνδεθούμε με ανθρώπους από εκεί. Θα δούμε φυσικά και σχετικά αποσπάσματα από τη φύτευση των δέντρων που έγινε πριν από μία εβδομάδα περίπου. Καθώς σήμερα θα έχουμε και τον διαιτολόγο-διατροφολόγο Αποστόλη Θεοχάρους με ένα πολύ δυνατό θέμα και είναι η παιδική παχυσαρκία. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε και να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τη σελίδα του Ήπρος Online. Έργα διαμόρφωσης οδικού δικτύου σε περιοχές των Ιωαννίνων. Πρόκειται για ένα έργο που έχει προϋπολογισμό 700.000 και αφορά στην υλοποίηση εργασιών κατασκευής, βελτίωσης, αναβάθμισης και συντήρησης του οδικού δικτύου. Μάλιστα, η σύμβαση για το έργο αυτό υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου. Και αφορά, να πούμε, οι εργασίες θα αναπτυχθούν στις πολεοδομικές ενότητες, στα Καρδαμίτσια, στη Νέα Ζωή και στο Λόφο Βελισσαρίου. Ξεκινούν οι εργασίες για τον κόμβο σύνδεσης της Εθνικής Οδού με την Εγνατία Οδό. Ανάβει πολιτικές φωτιές ο ορισμός νέων αντιδημάρχων. Και φυσικά το άρθρο αναφέρεται στην αντίδραση του Νίκου Γκόντα, στην απόφαση του Δημάρχου να ορίσει νέους αντιδημάρχους, χωρίς να περιλαμβάνονται οι δύο μέχρι πρότην ως αντιδήμαρχοι της παράταξής του. Εκτός δηλαδή των θέσεων και αρμοδιοτήτων που είχαν μέχρι και τη Δευτέρα, έμειναν ο κύριος Τσόλης και ο κύριος Βλέτσας αντίστοιχα, πληρώνοντας ουσιαστικά την επιλογή της παράταξης και του κύριου Γκόντα προσωπικά να τηρήσει μια σκληρή γραμμή απέναντι στη διαδικασία εκλογής του κύριου Παπαγεωργίου. Να συνεχίσουμε. Σε πλήρη λειτουργία ως μαζί σας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστημονική φαντασία, η σιδηροδρομική Εγνατία. Στη συνέντευξη που έδωσε χθες στους πρωταγωνιστές και στο Σταύρο Θεοδωράκη, δόθηκε ένα οριστικό τέλος στην προοπτική της σιδηροδρομικής Εγνατίας με τη γραμμή Ιγουμενίτσα Γιάννενα Καλαμπάκα. Συνεχίζεται η δωρεάν υποστήριξη για την Long COVID από την τηλεφωνική γραμμή 10306. Ενώ έτοιμα είναι τα καλάθια του Νονού και του Πάσχα. Να δούμε και μερικές περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, όλα είναι έτοιμα για τα δύο αυτά καλάθια και πιο συγκεκριμένα το καλάθι του Νονού θα ισχύσει από την Τετάρτη 29 Μαρτίου μέχρι και τις 15 Απριλίου και θα περιλαμβάνει είδη που σχετίζονται με τα δώρα του Πάσχα, δηλαδή παιχνίδια, σοκολατένια αυγά, λαμπάδες, ενώ στις 4 Απριλίου θα είναι διαθέσιμο και το καλάθι του Πάσχα, που ουσιαστικά αντικαθιστά το καλάθι της Αρακοστής. Ο κύριος Γεωργιάδης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το καλάθι του νοικοκυριού γενικότερα, που πλέον μπήκε και στην 21η εβδομάδα, συνέβαλε σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, όπως και το Market Pass, στη μείωση του πληθωρισμού, ενισχύοντας αναπεριόδους με επιπλέον καλάθια. Βέβαια, αυτό θα το κρίνει και ο κόσμος κατά πόσο βοήθησε. Να συνεχίσουμε. Μπόνους 300 ευρώ σε 5.456 μακροχρόνια ανέργους. Ενώ τρία δέντρα στη μνήμη των Εβραίων της πόλης. Και αναφέρεται στη φύτευση που θα γίνει σε αυτά τα τρία δέντρα από το Δήμο Ιωαννιτών και την Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων την ερχόμενη Παρασκευή 24 Μαρτίου. Στην πλατεία Μαβίλη θα γίνει η φύτευση των δέντρων, στο σημείο που έγινε και η συγκέντρωση των Εβραίων της πόλης από τα ναζιστικά στρατεύματα, για να ακολουθήσει και ο εκτοπισμός και αφανισμός τους. Πρόκειται για μια συμβολική ενέργεια που σκοπό έχει να κρατήσει ζωντανές τις μνήμες. Τώρα θα πάμε
μέχρι την Κέρκυρα και θα καλησπερίσουμε μαζί τη δημοσιογράφο Χριστίνα Χονδρογιάννη από το kerkyrasimera.gr. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα από την Κέρκυρα στα όμορφα Γιάννενα. Καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε, να σου πω ότι είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Το ρο σου πάει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, με ευνηδίασες. Είχα πάρει και το σοβαρό, με ευνηδιάστηκα. Και δεν το λέω μόνο εγώ, συμφωνεί μαζί μου και το control. Ωραία. Αυτό έχει σημασία γιατί η τεχνική υποστήριξη πάντα είναι η ψυχή της όποια προβολής. Σίγουρα, γιατί μια εκπομπή δεν είναι μόνο αυτός που φαίνεται μπροστά στις κάμερες, είναι μια συλλογική προσπάθεια, μια συλλογική δουλειά. Ισχύει. Νομίζω ότι το 70% είναι η τεχνική υποστήριξη. Τώρα, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα για όσο αξίζει, σε όλο το φάσμα, είτε είναι εφημερίδα, είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι ραδιόφωνο. Αν δεν έχεις τεχνικό, δεν έχεις τίποτα. Ισχύει αυτό. Έτσι ακριβώς είναι. Πάμε όμως σιγά-σιγά να ξεκινήσουμε και να δούμε τα θέματα που έχουμε. Ωραία, να ξεκινήσουμε από ευχάριστες ειδήσεις, γιατί πάντα πέφτουν, οι δυσάρεστες πάντα ισχύουν, αλλά νομίζω ότι να ξεκινήσουμε μία βόλτα από τα Ιόνια νησιά και μία έρευνα που έγινε στη Βρετανία, αν θέλεις. Ναι, ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ωραία. Λοιπόν, τα Ιόνια νησιά σάρωσαν στην ετήσια έρευνα που έγινε από Βρετανική Εταιρεία Ενημέρωσης Καταναλωτών όσον αφορά στους καλύτερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας μας. Όπως λοιπόν δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Which, η Κεφαλονιά, παρακαλώ, με σκορ 85%, βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων μετά την έρευνα σε πάνω από 1.000 ανθρώπους, όπου ρωτήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, τον Νοέμβριο δηλαδή του 2022, βάσει των εμπειριών που είχαν το 2021 αλλά και 2022. Η Λευκάδα, όπου πέρσι ήταν στην κορυφή, φέτος έπεσε στην δεύτερη θέση μαζί με την Σκιάθο και σκόρ 84%, ενώ η Κέρκυρα έπεσε στην πέμπτη θέση και η Ζάκυνθος στην έβδομη θέση. Όμως είμαστε στην πρώτη δεκάδα και η Κεφαλονιά στην πρώτη θέση. Γι' αυτό λοιπόν τοποθετήθηκε και η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, η κυρία Ροδικράτσα, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε ότι τα νησιά μας είναι ψηλά, έτσι όπως το ονειρευτήκαμε, και παλεύουμε για να συνεχίσουν να βρίσκονται στην κορυφή, γιατί φυσικά ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτό το λέω εγώ, ότι κάθε νησί της χώρας μας έχει και διαφορετικό είδους ομορφιά. Θα συμφωνήσω σε αυτό, αλλά εγώ και πιστεύω και πολλοί κόσμος έχουμε μία ιδιαίτερη προτίμηση στα Ιόνια νησιά, τα αγαπάμε, γιατί συνδυάζουν κάτι το μοναδικό. Mm-hmm. Δηλαδή η θάλασσα σε συνδυασμό με όλο αυτό το πράσινο είναι κάτι το μαγικό. Ισχύει. Αυτό είναι μοναδικό. Αλήθεια είναι. Δηλαδή τα δέντρα είναι ακόμα στους βράχους, στους οποίους βράχους σκάει το κύμα. Αυτό είναι μοναδικό. Δεν έχει αναδειχθεί όπως θα έπρεπε από μέρους μας, από τις αρχές, σε οτιδήποτε θα μπορούσε να το αναδείξει ή να το προβάλλει, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά ευτυχώς η φύση έχει φροντίσει γι' αυτό, για όσα ακόμα τη συμπεριφερόμαστε με τρόπο τέτοιο που δεν την κάνουμε να αντιδρά. Τώρα, να παραμείνουμε λίγο στον τουρισμό, να αναφερθούμε στην κρουαζιέρα, αν θέλεις, γιατί σήμερα είχαμε τα πρώτα δύο κρουαζιερόπλια της σεζόν, έκαναν ποδαρικό, σήμερα Τετάρτη. Μια ανεπανάληπτη λοιπόν χρονιά αναμένεται να είναι το 2023 για τον τομέα της κρουαζιέρας στη χώρα μας, αφού τα στοιχεία αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι οι προγραμματισμένες αφίξεις κρουαζιεροπλοίων σε διάφορα μεγάλα λιμάνια της Ελλάδας είναι αυξημένες κατά 15% σε σχέση με το 2022. Τη χρονιά που μας πέρασε, δηλαδή το 2022, σημειώθηκε ρεκόρ αφίξεων που αγγίζει το 20% σε σχέση με το 2019, που ήταν από τις καλύτερες χρονιές, αλλά ήταν μειωμένος κατά περίπου κατά περίπου 1 εκατομμύριο ο αριθμός των επιβατών. Είχαμε αύξηση κρουαζιεροπλοίων, μείωση επιβατών. Ουσιαστικά μας νοιάζουν οι επιβάτες και τα κρουαζιεροπλοία, αλλά και η πληρότητα αυτών, για να είμαι ακριβής. Η Κέρκυρα λοιπόν σήμερα υποδέχθηκε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο, το Αρετούσα, με συνολικό μήκος 60 μέτρα και μέγιστο αριθμό επιβατών, το φοβερό αριθμό των 50 επιβατών. Δεν είναι μεγάλος, αλλά είναι μια αρχή, να πω. Και το Big Sky. Έχει να κάνει και η ποιότητα. Έχω πολλά να σου πω για να το υποστηρίξω όλο αυτό. Εντάξει, δεν ήταν πολύ ο κόσμος, δεν φάνηκε ιδιαίτερα στην πόλη της Κέρκυρας
οι επισκέπτες και οι τουρίστες από το κρασγερόπλιο. Αλλά ουσιαστικά έχουμε μπει στην τουριστική σεζόν με το Σαββατοκύριακο να περιμένουν και 10 πτήσεις από το πτήσεις τσάρτερ. Ξεκινάνε επισήμως και οι πτήσεις τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, οπότε θα το ζήσουμε. Σιγά σιγά τώρα μπαίνουμε σε ρυθμούς της καλοκαιρινής σεζόν. Mm-hmm. Η Κέρκυρα και εδώ στην Ήπειρο, στα παράλια εννοώ, αργούμε όμως, αργεί λίγο να ξεκινήσει η σεζόν. Η Κέρκυρα... Λίγο εσείς δεν έχετε δωμάτιο ούτε για δείγμα, θέλω να σου πω. Τα Γιάννενα είναι μόνιμα με κόσμο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι υπάρχει και όχι μόνο το χειμώνα και το καλοκαίρι. Υπάρχουν το καλοκαίρι τουρίστες, δεδομένο το παίρνω, τουρίστες. Απλά και το χειμώνα είναι... δεν υπάρχει δείγμα δωματίου. Είτε συνεδριακός είναι ο τουρισμός, είτε εναλλακτικός, είτε ημερήσεις εκδρομές, είτε οτιδήποτε. Νομίζω ότι είστε κομβικό σημείο, κομβική πόλη. Τώρα όμως, είπα και στην αρχή της εκπομπής, είμαστε και μία ανάσα πριν από το Πάσχα. Αυτό τι σημαίνει σε επίπεδο δηλαδή τουρισμού για την Κέρκυρα? Να σου πω, αυτό θα έπρεπε καταρχάς να σημαίνει, ένα είδος προετοιμασίας, δεδομένου ότι το Πάσχα είναι και νωρίτερα φέτος. Είναι στα μέσα Απριλίου. Τουριστικά τώρα τι σημαίνει αυτό? Πέρσι φτάσαμε στα επίπεδα του 2019 με πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο στην Κέρκυρα. Και φέτος οι προβλέψεις, τουλάχιστον αυτές που είχαμε πριν μερικές μέρες, ήταν για αύξηση του τουρισμού. Τώρα έχουν πέσει πολλά γεγονότα που επηρεάζουν αυτή την επισκεψιμότητα στο νησί, τα οποία μπορεί να είναι εθνικά, μπορεί να είναι τοπικά, μπορεί να είναι σε επίπεδο εκλογών, μπορεί να είναι το δυστύχημα των τοπών, μπορεί να είναι όλα. Και έχει να κάνει με την ψυχολογία του κόσμου και την οικονομική δευμάρεια. Ωστόσο, πάντα η Κέρκυρα επιλέγεται ως προορισμός του Πάσχα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει κόσμο, να μην έχει κίνηση. Δεν έχουμε διαθέσιμα στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στο κέντρο της πόλης και περιαστικά, δηλαδή μέχρι και στα 8 χιλιόμετρα, επίσης δεν υπάρχει δείγμα δωματίου ή σπιτιού Airbnb για να έρθει κάποιος να νοικιάσει. Είναι ήδη όλα κλεισμένα. Αυτό θα σε ρωτούσα μόλις τώρα. Δηλαδή, αν θέλουμε να έρθουμε το Πάσχα στην Κέρκυρα, υπάρχει πιθανότητα να βρούμε δωμάτιο? Μπορώ να σας φιλοξενήσω στην εφημερίδα. Πολύ ευχαρίστως να κάνουμε και το ανάλογο ρεπορτάζ, γιατί και εμείς εδώ κοιμόμαστε αυτές τις μέρες του Πάσχα. Είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να απευθυνθεί κανείς σε καταλήματα τα οποία είναι λίγο πιο μακριά από το κέντρο της Κέρκυρας. Ενδεχομένως προς τον Ύψο, προς την Κασιόπη ή προς την νότια πλευρά, εφόσον έχουν ανοίξει. Αυτά τώρα, ξέρετε, αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ενδεχομένως τέλη Μαρτίου να έχουν ανοίξει πολύ περισσότερα καταλήματα δεδομένης και της άφιξης των πρώτων τουριστών μέσω τσάρτερ. Οπότε εκτιμούμε ότι θα υπάρχουν δωμάτια, αλλά εκτός κέντρου. Και έχουμε και το πρόβλημα με το πάρκινγκ. Οπότε να ξέρετε ότι επειδή έχουμε όλοι πολλούς γνωστούς και μας παίρνουν τηλέφωνο πριν έρθουν, λέω: οκ, δωμάτια κάπως θα βρω. Πάρκινγκ θα έχω, θα μπορώ κάπου να σταθμεύσω. Και αυτό είναι η πολύ μεγάλη πλήγη του νησιού για το κέντρο της πόλης εκείνες τις μέρες. Διότι δεν υπάρχει πάρκινγκ και αυτό που υπήρχε στην πάνω πλατεία την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν τα είπαμε λόγω της απεργίας. Επιδόθηκε σχετικό έγγραφο από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων προς το Δήμο της Κέρκυρας για σφράγισμα του χώρου στάθμευσης που είναι στην πάνω πλατεία, επειδή δεν χοντρικά, να σας πω σε αδρές γραμμές, δεν πληρεί τα κριτήρια αυτά τα προβλεπόμενα και θα προχωρήσουν σε κλείσιμο. Σε κάθε περίπτωση θα μπορέσουν να γίνουν αλλαγές. Υπάρχει δυνατότητα σε αυτές τις 30 μέρες να γίνουν αλλαγές, γιατί αυτό είναι το χρονικό περιθώριο που δίδεται, προκειμένου να μην σφραγιστεί το πάρκινγκ και να είναι διαθέσιμο για το Πάσχα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά, γιατί από μέρα σε μέρα όλα αλλάζουν, όπως είπα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα με το οποίο είχα έρθει και εγώ αντιμέτωπη στις διακοπές που είχα κάνει το καλοκαίρι στην Κέρκυρα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να παρκάρεις. Αν θέλεις να πας μια βόλτα στο κέντρο, είναι μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Το Πάσχα είναι διαθέσιμα ως έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα. Κάποια περιφερειακά πάρκινγκ με συχνά δρομολόγια, με mini bus που κάνουν ανά 5 λεπτά δρομολόγια για να πηγαίνουν τον κόσμο. Και αυτό γενικώς λειτουργεί. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι και το καλοκαίρι, όπως λες και εσύ, γιατί είναι ανασταλτικός παράγοντας. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι της Κέρκυρας, οι οποίοι δεν έχουν δουλειά στο κέντρο της πόλης,
θα θέλανε να κατεβούν μια βόλτα στην πόλη, ακόμα και αν μένουν 5 λεπτά μακρύτερα, δεν το επιχειρούν με δικά τους οχήματα και δεν το επιχειρούν να κατεβούν λόγω του όγκου των τουριστών και της μη διαθεσιμότητας χώρων στάθμευσης. Είναι ανασταλτικός παράγοντας ακόμα και για εμάς. Βέβαια, να μην λέω μόνο για την Κέρκυρα, και για την πόλη των Ιωαννίνων υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα. Δηλαδή, ακούω πολλούς να λένε ότι έχουν πρόβλημα με το πάρκινγκ. Ναι. Δηλαδή, για όσους δηλαδή, θέλουν κάποιες ώρες όταν λειτουργεί και η αγορά, είναι πολύ δύσκολο να βρουν ελεύθερο πάρκινγκ. Το έχω ζήσει. Αλλά κέντρο. Έχετε όμως φθηνότερα ταξί σε σχέση με την Κέρκυρα, αν κάνουν την ευθεία τη σύγκριση. Και έχετε και σύνδεση. Σύνδεση με τα λεωφορεία, με τα αστικά μεγαλύτερη και πιο συχνότερη που εξυπηρετεί ίσως. Ναι. Αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα την ανοίξουμε βέβαια κάποια στιγμή, ναι, αλλά όχι τώρα. Να συνεχίσουμε. Αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται στην Κέρκυρα και η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Ωραία. Αναμένεται λοιπόν να έρθει στο νησί η Νίκη Κεραμέως, καθώς μιλάει στις 11.30 στο πλαίσιο της Συνόδου των Πριτάνιων που ξεκίνησε την Δευτέρα και ολοκληρώνεται αύριο. Ήθιστε η Υπουργός Παιδείας να μεταβαίνει στην λήξη, την τελευταία μέρα της λήξης του συνεδρίου της Συνόδου των Πριτάνιων σε κάθε πόλη όπου αυτή πραγματοποιείται. Έτσι λοιπόν και αύριο εθιμοτυπικά αναμένεται στο νησί. Ωστόσο, περιμένουμε και το τελικό και, γιατί ξέρουμε ότι θα έρθει, όμως δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως το πρόγραμμά της, οπότε δεν έχουμε λεπτομέρειες να πούμε ως προς αυτό, ενώ την ίδια ώρα ετοιμάζεται και μια κινητοποίηση υποδοχής της Υπουργού Παιδείας, τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα, δηλαδή ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ, δασκάλους και καθηγητές, εργατικό κέντρο και ΑΔΔΗ, με προκήρυξη στάσης εργασίας από τις 11 έως τις 2 το πρωί. Και συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης, καθώς η σύνοδος είναι στην περιοχή της Γαρίτσας. Είναι κοντά στο αεροδρόμιο. Όλα αυτά είναι ρευστά. Αναμένουμε και εμείς ενημέρωση σχετική από το Υπουργείο, αλλά και από τους βουλευτές με τους οποίους επικοινωνούμε για το πρόγραμμα της Υπουργού. Και θα το δούμε όλο αυτό. Αύριο λοιπόν αναμένεται η κυρία Κεραμέως στην Κέρκυρα και την επόμενη, την Παρασκευή, αναμένεται ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης, στο νησί, ενώ το Σάββατο θα μεταβεί στο ακριτικό μας νησί, στην Ερίκουσα. Δεν θα είναι δηλαδή στην παρέλαση στην Κέρκυρα το Σάββατο, καθώς για την παρέλαση ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης έρχεται ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας. Η Ερίκουσα που μόλις μας είπες, πού ακριβώς είναι αυτό το νησί? Είναι στα διαπόντια νησιά. Είναι η Οθονή, η Ερίκουσα και το Μαθράκι. Είναι στα διαπόντια νησιά, είναι περίπου στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας και μεταβαίνεις φυσικά με καράβι, το οποίο είναι επιδοτούμενο γιατί είναι άγωνη γραμμή. Και είναι ένα από τα τρία, το μεγαλύτερο δηλαδή, από τα κριτικά αυτά νησιά. Από τα διαπόντια νησιά τα λεγόμενα. Κάθε πότε υπάρχει δρομολόγιο για αυτά τα νησιά? Τώρα υπάρχει τρεις φορές τη βδομάδα. Από την περασμένη εβδομάδα, επειδή κατοχυρώθηκε καράβι, μπήκε καινούριο καράβι με διαγωνισμό, γιατί αποσύρθηκε το παλιό λόγω παλαιότητας, έχει τρεις φορές τη βδομάδα από το βόρειο τμήμα του νησιού. Και ανάλογα, αν έχει καιρό ή αν έχει αέρα, δεν γίνονται τα δρομολόγια. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα σημείο που βγάζει συνήθως δυνατούς ανέμους. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τους ανθρώπους που ζουν σε ακριτικές γωνιές της χώρας. Σε ακριτικές περιοχές, ναι, σε ακριτικά νησιά της χώρας μας. Ναι, βέβαια. Και να σημειώσουμε κιόλας ότι είναι και περίπου 4 μήνες, έχουν γίνει οι σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή, η Ερίκουσα χωρίς αγροτικό ιατρό. Ακόμα δεν έχει προκηρυχθεί θέση. Νομίζω ότι έχει προκηρυχθεί μάλλον, για να είμαι ακριβής, και δεν έχει καλυφθεί. Οπότε πάνε να βρουν άλλον τρόπο. Θα το δούμε. Πάντως δεν υπάρχει αγροτικός γιατρός στο ιατρείο, στο κέντρο υγείας δηλαδή, στο ιατρείο της Ερίκουσας. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν χρειάζεται, το λιμενικό εκτελεί τέτοια χρέη και μεταβαίνει προκειμένου να μεταφέρει τους ασθενείς στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα.
Να συνεχίσουμε και να αναφερθούμε σε ένα ατύχημα που είχαμε, σε ένα εργατικό ατύχημα. Είχαμε εργατικό ατύχημα, ναι. Χθες είχαμε λοιπόν ένα εργατικό ατύχημα σε ξενοδοχείο της Κέρκυρας. Το ζήτημα έκανε γνωστό ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, κ. Σταμάτης Πελάης, ο οποίος κατήγγειλε την εργοδοσία του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, καθώς ο ίδιος δήλωσε πως η εργοδοσία ασκεί τέτοια πίεση ώστε να βγει ο μεγαλύτερος όγκος δουλειάς σε μικρό χρονικό διάστημα με λιγότερα εργατικά χέρια, με αποτέλεσμα αυτό να λειτουργεί ανασταλτικά και να αναγκάζει τους εργαζομένους να προχωρούν σε σημεία που δεν θα έπρεπε να ανεβαίνουν. Για παράδειγμα, η καμαριέρα έπεσε από ψηλό σημείο του ξενοδοχείου που κλήθηκε να καθαρίσει, με αποτέλεσμα να σπάσει το χέρι της και να χτυπήσει σοβαρά τα πλευρά της, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χάνει η γυναίκα και τη σεζόν, δεν θα μπορέσει να δουλέψει. Αυτό λοιπόν είχε συμβεί, αντίστοιχο μάλλον περιστατικό, είχε συμβεί στο ίδιο ξενοδοχείο κατά την έναρξη της περσινής τουριστικής περίοδου με άλλο εργαζόμενο. Ενώ πέρσι, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον εμείς είχαμε καλύψει περίπου 4 τέτοια εργατικά ατυχήματα και μάλιστα σοβαρότερα σε ξενοδοχεία του νησιού. Ο κύριος Πελάς κάλεσε τους εργαζομένους να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, να καταγγέλουν όταν ασκείται τέτοια πίεση και απαιτούνται να βγει δουλειά, που λέμε, σε πολύ χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου ως εργατικό κέντρο να κάνει παρέμβαση, για να μην υφίστανται οι εργαζόμενοι τέτοιες πιέσεις, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της ίδιας της ζωής. Ξέρεις τι σκέφτηκα τώρα. Αυτό που έχουμε συζητήσει και εδώ και πριν λίγο διάστημα είναι ότι λένε όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην έβρεση προσωπικού. Mm-hmm. Όντως υπάρχει, αλλά εγώ τώρα σκέφτομαι και την αντίθετη πλευρά, που αυτό που ίσως σκέφτονται πολλοί είναι για ποιο λόγο να πάνε να δουλέψουν όταν οι συνθήκες εργασίας δεν είναι καλές. Οπότε ακριβώς, πρέπει δεν υπάρχει, να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Δεν είναι δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο τις συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, συνθήκες εργασίας, πληρωμή τους, οικονομικές απολαβές, ασφάλιση, υπερορίες. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, γιατί σε πολλές των περιπτώσεων δεν καταβάλλονται. Οπότε δεν θα πάει κάποιος ο οποίος δουλεύει μόνο 6 μήνες το χρόνο σε τουριστική σεζόν να πρέπει να κληθεί να δουλέψει υπέρ το δέον, προφανώς περισσότερο από 8-10 ώρες για να παίρνει 1.000 ευρώ. Δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται η εργασία που δίνει. Από και, την άλλη είναι και δεν είναι μόνο 8-10 ώρες, υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα ωράρια, 12 ώρες, 13 ώρες. Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων 16 ώρες ελέγχους, 18 ώρες στο τιμόνι με κόσμο μέσα. Είναι πάρα πολλά αυτά, μην το ανοίξουμε τώρα γιατί δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά είναι πάρα πολλές τέτοια περιστατικά που δουλεύουν υπό αυτές τις συνθήκες που δεν πληρώνονται. Ωστόσο, μου δισπάσει για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας πριν 3 μέρες, όπου πέρασε σχετική κία που επιτρέπει πια και νόμιμα την πρόσληψη από τουριστικές επιχειρήσεις στην ξενοδοχεία, είτε είναι επιχειρήσεις που δουλεύουν στον τουρισμό εποχιακά, να προσλαμβάνουν εργαζόμενους τρίτων χωρών, με ό,τι αυτό σημαίνει. Είτε για την πληρωμή τους, είτε για τις συνθήκες εργασίας τους. Και είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που με όλα αυτά που συμβαίνουν και με την ιδιωτικοποίηση του νερού έχει περάσει λίγο στα ψηλά, αλλά εμείς, τουλάχιστον στην Κέρκυρα, φέτος θα το ζήσουμε στο πετσί μας περισσότερα από ποτέ. Πιστεύω ότι οι συνθήκες εργασίας πρέπει να διέπονται με αξιοπρέπεια, να είναι αξιοπρεπείς για όλους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα που έχουν. Απλά το ανέφερα τώρα, γιατί λέμε τα καλά για τον τουρισμό, αλλά πρέπει να αναφέρουμε όμως και αυτά. Δεν μπορούμε να λέμε μόνο τα θετικά. Προφανώς πρέπει να αναφέρουμε και είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η εκπομπή χωρίς τεχνικό δεν βγαίνει και τουρισμός χωρίς εργαζομένους δεν υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετηθεί. Σε καμία των περιπτώσεων, όσα ξενοδοχεία και να κάνεις, αν αυτά είναι άδεια, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν είναι άδεια από εργαζόμενους εννοώ, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να εξυπηρετηθεί όλο αυτό. Και φυσικά αυτοί οι εργαζόμενοι είναι που εκπροσωπούν τη χώρα μας, γιατί καλά τα όμορφα τοπία, αλλά αυτοί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με ζεστασιά, αυτοί δείχνουν τη φιλοξενία μας. Τη φιλοξενία που έχουμε ως χώρα. Σωστά, έτσι είναι. Έτσι είναι, είναι ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης της ελληνικής φιλοξενίας, του ελληνικού επιχειρήν, του ελληνικού τουρισμού, είναι ο καθρέφτης. Προφανώς.
Και τώρα θα κλείσουμε με ένα θέμα που αφορά την ανακύκλωση. Ωραία. Ναι. Είχαμε μια ακόμα τιμητική διάκριση για το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και τις πρακτικές του στο περιβάλλον. Στην πέμπτη έκθεση της Verde Tech που πραγματοποιήθηκε 17 με 19 Μαρτίου στο ΜΕΚ Παιανίας, βραβεύτηκε στην απονομή βραβείων Green Awards 2023 για τις επιδόσεις στην ανακύκλωση, καθώς μέσα σε 3 χρόνια κατάφερε από το 0% που ήταν στην ανακύκλωση να ξεπεράσει το ποσοστό 13%. Τα στατιστικά στοιχεία αναλυτικά παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης. Πολύ θετικό αυτό. Βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε γενικότερο επίπεδο, να κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς. Εμείς έχουμε 3 δήμους. Ο κεντρικός, που είναι και ο μεγαλύτερος, έχει 2% ποσοστό ανακύκλωση. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Σε καμία των περιπτώσεων. Και χθες που αναφέραμε εδώ κάτι σχετικά ποσοστά για την ανακύκλωση, ναι, τα νούμερα ήταν απογοητευτικά. Στα Γιάννενα. Στο Δήμο Ιωαννιτών. Δεν γίνεται και ανακύκλωση. Ήταν απογοητευτικά δηλαδή τα ποσοστά. Δεν, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το Δεν ρωτάω για το ποσοστό. Αλλά ρωτάω το για την μόνο θετικό είναι ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση των νέων. Οπότε αυτό είναι ελπιδοφόρο. Είναι ελπιδοφόρο, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Τετάρτη. Την επόμενη εβδομάδα. Να σου ευχηθώ, καλά, να έχεις ένα όμορφο απόγευμα. Καλή ξεκούραση. Καλή. Λοιπόν, και εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Όμως μη φύγετε, γιατί σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι πίσω με ένα πολύ όμορφο θέμα και αναφέρομαι στη δημιουργία ενός πρότυπου ελαιώνα εδώ στην περιοχή των Ιωαννίνων. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και τώρα πριν περάσουμε στο θέμα που προλόγησα και πριν από τις διαφημίσεις, θα ρίξουμε μαζί μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των γιαννιώτικων εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ανεξάρτητος. Επιτυχημένο το crash test τους μαζί σας. Μετά από ρηματοφόρα να έχουν ήδη κάνει τις πρώτες τους διαδρομές, ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του. Οι ΣΜΑ μπορεί να λειτουργήσουν με το προσωπικό των Δήμων και αυτό πρέπει να γίνει και στην πορεία, λέει ο κύριος Μιχάλης Πλιάκος, δήμαρχος της Ζίτσας. Βανδαλισμοί δημόσιων κτηρίων από συμμορία ανηλίκων στην Ιγουμενίτσα. Ξεκινούν τα έργα για τον κόμβο στην Εγνατία Οδό. Αλλαγή σελίδας για το λιμάνι Ιγουμενίτσας. Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα φυσικού αερίου στην Ελεούσα Ζίτσας. Ενώ έγινε και η παρουσίαση των πρώτων 65 υποψηφίων από την παράταξη Ορίζοντες Υπήρου. Στα μαχαίρια μετά τον ορισμό αντιδημάρχων, στο Δήμο Ιωαννιτών, βολές Γκόντα κατά Παπαγεωργίου, άμεση απάντηση από τον νέο δήμαρχο και οριστική ρήξη στη συνεργασία των 2 παρατάξεων. Και στα αθλητικά για τον Μπας Γιάννενα, ευκαιρία για ανασύνταξη των δυνάμεων. Θα συνεχίσουμε με την Ελευθερία. Δικαιωμένος, δηλώνει ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος, ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ΣΜΑ Ζίτσας. Ανάβει πολιτικές φωτιές ο ορισμός νέων αντιδημάρχων. Ξεκινούν οι εργασίες για τον κόμβο με την Εγνατία από τις 27 Μαρτίου σε ένα σημαντικό έργο για την περιοχή. Νέα σελίδα για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Μπήκαν οι υπογραφές στην αγοροπολισία των μετοχών με την ιδιωτική κοινοπραξία να αποκτά την πλειοψηφία. Παρέμβαση του ΤΕΕ Υπήρου, το νερό δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν, ώστε να χρειάζεται ρυθμιστική αρχή. Με την ομιλία του κύριου Ριζόπουλου και την παρουσίαση των 65 υποψηφίων, άνοιξε την αυλαία της προεκλογικής περίοδου. Και στον πολιτισμό, συναυλία με μελωδίες από την κινηματογράφο, από τη Φιλαρμονική του Δήμου Ιωαννιτών, στις 31 Μαρτίου, στο Πνευματικό Κέντρο. Και ικανοποίηση για το τοπικό δίκτυο φυσικού αερίου. Αναλυτική ενημέρωση για το έργο ανάπτυξης του τοπικού δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και στο λεκανοπέδιο γενικότερα, με αρχή και βάση τη ΒΠΕΟ, όπου και θα εγκατασταθούν οι δεξαμενές, όπου θα μεταφέρεται το υγροποιημένο αέριο. Πρόκειται να γίνει σύντομα στην Ελεούσα, έδρα του Δήμου Ζίτσας. Και θα κλείσουμε με τα πρωινά νέα.
Εκκίνηση και επίσημα για τους ΜΑ, ικανοποίηση για τα έργα στο Δήμο Ζήτσας, ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι. Υπεγράφει η πώληση του λιμένα Ιγουμενίτσας, θωρακισμένα τα περιβαλλοντικά έργα της περιφέρειας. Εφορία για ποιους και πότε αναβιώνει η παλαιά ρύθμιση των 100 καταβολών. Λοιπόν, όπως σας προανέφερα και πριν από τις διαφημίσεις, τώρα θα δούμε ένα πολύ ωραίο θέμα, μια πολύ ωραία δράση που έγινε πριν από περίπου 10 ημέρες και αναφέρομαι στη δημιουργία ενός πρότυπου ελαιώνα στην περιοχή των Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Ηλιόκαλης. Σε αυτή τη δημιουργία προχώρησε ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία φυσικά και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής της Ηλιόκαλης και όχι μόνο. Πρόκειται για μια πρωτότυπη δράση, μια κίνηση με πολλαπλά ωφέλη τόσο για την περιοχή όσο και γενικότερα για το Δήμο Ιωαννιτών. Περισσότερα θα πούμε για τη δράση αυτή τα επόμενα λεπτά με την κυρία Μαρία Παπά, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηλιόκαλης. Καλησπέρα σας, κυρία Παπά. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να δούμε καλύτερα πρώτα ένα σχετικό βίντεο από την φύτευση των δέντρων που έγινε πριν από 10 ημέρες περίπου. Στη δημιουργία ενός πρότυπου ελαιώνα με τη φύτευση δέντρων ελιάς, κατάλληλων για την περιοχή και το κλίμα της, προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών στην περιοχή της Ηλιόκαλης. Η προμήθεια των ελαιόδενδρων έγινε από χορηγία εταιρείας, ενώ την εποπτεία του έργου θα έχουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ενώ τη διαχείριση της έκτασης και του ελαιώνα θα έχει η τοπική κοινότητα Ηλιόκαλης. Η φύτευση των δέντρων έγινε το πρωί της Κυριακής με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Βλέτσα να τονίζει πως πρόκειται για μια πρωτότυπη δράση η οποία πέραν του προφανούς περιβαλλοντικού ωφέλους θα δώσει τη δυνατότητα στην τοπική κοινότητα να δρέψει και τους καρπούς του ελαιώνα. Αυτή η παρέμβασή μας εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό για την περιοχή που συμπεριλαμβάνει την αξιοποίηση του αθλητικού κέντρου και τη γειτονική περιοχή που αναδείξαμε και φυτέψαμε πέρυσι, συμπληρώνοντας με τον πρώτο ελαιώνα που δημιουργούμε φέτος ένα πάρκο πρασίνου, ένα πάρκο αναψυχής, ένα πνεύμα οξυγόνου για όλη την πόλη που ξεπερνάει τα 20 στρέμματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη δράση τη σημερινή και τον Αντιδήμαρχο Παυότητας που συμμετείχε μαζί μας σε όλη αυτή τη δράση. Όπως και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ηλιόκαλης και την Πρόεδρο που είναι δίπλα μου, τη Δήμητρα την Παπά, και τους δύο αντιπροέδρους, του Γιάννη Αλεξίου και του Βασίλη τον Βλέτσα, που βοηθήσαν σε αυτό το πάρκο που έχει μια έκταση 25 στρέμματα και είναι πάρκο αθλητισμού και πάρκο πρασίνου, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα πνεύμονα για να τον δώσουμε στους γιαννιώτες του Δήμου μας να κάνουν την έξοδό τους κάθε Κυριακή. Θα συνεχίσουμε στα 25 στρέμματα να κάνουμε υποδομές ώστε να μπορεί μια οικογένεια να βγει μια Κυριακή ευχάριστα, να κάνει περίπατο, τρέξιμο, τζόκινγκ ή άλλες δράσεις αθλητισμού και περιβάλλοντος. Επίσης, θα ζητήσω τη βοήθεια του Δήμου να ολοκληρωθούν σε αυτά τα 25 στρέμματα τα υπόλοιπα κομμάτια. Ευχαριστώ πολύ και πάλι ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν. Λοιπόν, μόλις τώρα, κυρία Παπά, είδαμε και τις σχετικές δηλώσεις του κύριου Βασίλη Βλέτσα, που μέχρι χθες ήταν και αντιδήμαρχος με τις αρμοδιότητες για το περιβάλλον, καθώς είδαμε και τις σχετικές δηλώσεις του Προέδρου της Ηλιόκαλης, κύριου Τάσου Σκουτελιά. Λοιπόν, βέβαια όμως σε αυτήν τη δράση συμμετείχατε και εσείς και ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Θέλετε να φυσικά ήταν μια δράση. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια. Φυσικά. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που δέχτηκε ο Σύλλογός μας και για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται να προβληθεί. Λοιπόν, έγινε πριν 10 ημέρες, όπως είπατε και εσείς, αυτή η δενδροφύτευση με συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βοήθησε πάρα πολύ το Σύλλογό μας, η κοινότητα, η ποδοσφαιρική ομάδα,
Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έγινε αυτή η δεντροφύτευση, διότι σε αυτή την έκταση πριν υπήρχαν μόνο χόρτα, μπάζα και γενικά όλα τα αβάτα που ξέρουμε. Δόθηκαν και 120 ελαιόδεντρα, φυτέθηκαν και ελπίζουμε να αναδείξουμε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον. Από ποιον έγινε η προμήθεια των ελαιόδεντρων? Η προμήθεια έγινε από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι ακριβώς η έκταση του ελαιώνα, πόσα στρέμματα περίπου? Η έκταση είναι περίπου πάνω από 25 στρέμματα. Υπάρχει μία έκταση γύρω από το αθλητικό μας κέντρο, όπως επίσης ένα κομμάτι της έκτασης αναδείξαμε και πέρυσι με τη δεντροφύτευση τοπικών δέντρων βιοποικιλότητας. Αυτό δηλαδή είναι πάνω από 25 μέτρα. Ελπίζουμε όλο αυτό να γίνει κάτι πολύ όμορφο. Πρόκειται για μία πρωτότυπη δράση, μία κίνηση που θα έχει πολλαπλά ωφέλη τόσο και για την περιοχή της Ηλιόκαλης, όσο και για το Δήμο Ιωαννιτών γενικότερα. Γιατί πέρα του περιβαλλοντικού ωφέλους, μπορεί να αποτελέσει και να δώσει μία λύση, μία επιλογή σε όλους εμάς, σε οικογένειες με παιδιά και όχι μόνο, να κάνουν τη βόλτα τους την Κυριακή, έναν περίπατο, τζόκινγκ. Δηλαδή, πέρα από πνεύμονα οξυγόνου, μπορεί να αποτελέσει και ένα πάρκο αναψυχής. Εννοείται, γιατί είμαστε μια ανάσα δηλαδή από το κέντρο των Ιωαννίνων, περίπου 14 χιλιόμετρα. Αυτός είναι ο σκοπός μας και εμάς. Μακάρι να γίνει κάτι πολύ καλό, κάτι πολύ όμορφο. Η συγκομιδή των καρπών των ελαιόδεντρων, από ποιον θα γίνεται? Η συγκομιδή, επειδή τη διαχείριση θα την έχει ο Σύλλογος, εννοείται από το Σύλλογο. Επίσης, εννοείται από όλους τους φίλους που στηρίζουν τον πολιτιστικό μας Σύλλογο, τους χωριανούς. Γιατί για εμάς κάθε δράση που γίνεται είναι και μια μικρή γιορτή. Οπότε μας αρέσει να συμμετέχουμε όλοι για έναν κοινό σκοπό. Οπότε θα γίνεται από όλους η συγκομιδή. Πολύ ωραία. Τώρα βέβαια να αναφερθούμε και σε μια άλλη δράση που είχατε την Κυριακή και αναφέρομαι στην εθελοντική ενημέρωση που είχατε για την πρόληψη των καρδιολογικών νοσημάτων που προκαλεί ο σακχαρώδης διαβήτης και τη μέτρηση σακχάρου και έγινε στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου που έχετε στην Ηλιόκαλη. Ποια ήταν η συμμετοχή του κόσμου σε αυτή την εκδήλωση? Λοιπόν, αρχικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα Δίψακος. Είναι μια πολύ όμορφη δημιουργία από την κυρία Αντιγόνη Γιώτη. Έτυχε να τη γνωρίσω και προσωπικά, ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Έχει δώσει τα πάντα για τον εθελοντισμό, όχι μόνο αυτή, όλη η ομάδα εννοείται. Γιατί πλέον στις μέρες μας ο εθελοντισμός είναι μια θυσία. Η συμμετοχή του κόσμου για το χωριό μας ήταν αρκετά καλή. Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερα χαρούμενος είναι ότι υπήρχαν άτομα όλων των ηλικιών. Ενημερώθηκαν, μετρήθηκαν. Υπήρχαν βέβαια και άτομα που μετρήθηκαν με υψηλό σάκχαρο. Οπότε ενημερώθηκαν κατάλληλα. Υπήρχαν και γιατροί σε αυτή την ενημέρωση. Και επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και την κυρία Αγνή Νάκου, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να γίνει όλο αυτό στο χωριό μας, μαζί σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα. Πολύ ωραία. Αυτό και είναι γενικά πολύ καλό να γίνεται ο εθελοντισμός. Δηλαδή, μακάρι να υπάρχουν τέτοιες ομάδες, όπως η ομάδα Δίψακος. Ο κόσμος χρειάζεται ενημέρωση. Έτσι ακριβώς είναι. Και να συνεχίσετε, έτσι θα ευχηθώ εγώ. Τώρα βέβαια να αναφερθούμε και σε μία άλλη προσπάθεια που κάνετε. Κάνετε μία προσπάθεια για τη συγκέντρωση χρημάτων για ένα πολύ καλό σκοπό, προκειμένου να βοηθήσετε έναν 35χρονο για την αποκατάστασή του. Θέλεις να μας πεις λίγες λεπτομέρειες γι' αυτό? Φυσικά πρόκειται για έναν συνάνθρωπό μας, τον Λάζαρο Γκόλια. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει και από το δικό μας το χωριό ένας κουμπαράς. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι βαστάει η τσέπη του.
διότι μια μικρή προσπάθεια που το έχει πραγματικά ανάγκη φαίνεται μεγάλη. Ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο, αναρρώνει. Θα χρειαστεί όμως να προσθέσει ένα τεχνητό μέλος. Ναι. Σε ακούμε κανονικά. Θα χρειαστεί να προσθέσει ένα τεχνητό μέλος. Οπότε πιστεύουμε όλοι να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα, δεν έχουμε την εικόνα σου. Βέβαια, σε ακούμε κανονικά. Καλό θα ήταν όλοι να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή τη συγκέντρωση χρημάτων και να σταθούμε στο πλευρό του ως κοινωνία και να βοηθήσουμε στην αποκατάστασή του. Να θυμίσουμε πως ο άνθρωπος αυτός πριν από λίγο διάστημα είχε κάποιο ατύχημα. Κυρία Παπά. Αυτό ακριβώς. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω. Ναι. Ναι, μπορείτε να συνεχίσετε. Θα ήθελα να προσθέσω ότι όποιος θέλει. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη σύνδεση. Απλά αν μπορείτε να μας πείτε πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Ο κόσμος. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσουν, εννοείται, εφόσον ο άνθρωπος βγει από το νοσοκομείο. Υπάρχουν όμως σημεία που μπορούμε να μαζέψουμε τα χρήματα. Είναι στο χωριό Κρυόβρηση, είναι στο Δροσοχώρι, μέσω του δικού μας συλλόγου στο χωριό μας στην Ηλιόκαλη, εννοείται στους Λογκάδες, και σε μία εβδομάδα θα τοποθετηθεί κουμπαράς και στην Καστρίτσα. Ωραία. Μακάρι, και σε κάθε περίπτωση, βέβαια, όσοι θέλουν να βοηθήσουν, μπορούν και να επικοινωνήσουν μαζί σας. Να έρθουν σε επικοινωνία με εσάς. Εννοείται αυτό. Θα βγει και άλλη ενημέρωση μέσω του συλλόγου. Αργότερα θα βγει και βιβλιάριο με το όνομα του παιδιού. Μακάρι να μαζευτεί το ποσό που επιθυμούν. Και εγώ αυτό ελπίζω, και πρέπει όλοι να είμαστε μία γροθιά σε τέτοιες στιγμές, να είμαστε όλοι μαζί και να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Αυτό. Κυρία Παπά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα, όμως μη φύγετε, γιατί σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ μαζί μου στο πλατό του Ιωάννινα TV ο διαιτολόγος, διατροφολόγος Αποστόλης Θεοχάρους. Το σημερινό μας θέμα θα είναι η παιδική παχυσαρκία. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Σας είπα ότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είχα εδώ κοντά μου τον διαιτολόγο, διατροφολόγο Αποστόλη Θεοχάρους. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι και πάλι. Μετά από μια εβδομάδα, μια μισή, έχουμε να τα πούμε καιρό. Χάσαμε το ρυθμό μας. Είχαμε μια μικρή διακοπή, ένα μικρό διάλειμμα. Ελπίζω ότι ο κόσμος να μην μας ξέχασε. Θα την ξαναθυμίσουμε. Έχουμε ωραίο θέμα σήμερα, παιδική παχυσαρκία. Είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, και αυτό με βάση τα νούμερα και τα στοιχεία που έχουμε για την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Ναι, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στην παιδική παχυσαρκία. Συγκεκριμένα από 1-5 χρονών έχουμε ένα ποσοστό περίπου 14%, και είναι διπλάσιο από την υπόλοιπη, από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Διπλάσιο ποσοστό σημαίνει διπλάσιες πιθανές επιπλοκές υγείας. Θα τις αναφέρουμε αργότερα. Πάντως είναι συνταρακτικό που έχουμε αυτή την πρωτιά, δυστυχώς για μας, και να αναφέρουμε ότι από την ηλικία 5-10 ετών έχουμε ένα ποσοστό το οποίο φτάνει περίπου στο 40%, δηλαδή αυξάνεται το ποσοστό όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Οπότε θα πούμε αργότερα πώς πρέπει να το προσέξουμε αυτό και αν μπορεί να βελτιωθεί. Δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί ποτέ, γιατί λένε οι επιστήμονες με βάση τις έρευνες ότι μέχρι το 2030 θα αυξηθούν όλο και θα αυξάνονται τα ποσοστά παχυσαρκίας, και ειδικά θα είναι και παγκόσμιο φαινόμενο, όχι μόνο
στην Ελλάδα. Έτσι, θα είναι παγκόσμιο φαινόμενο περίπου, θα είναι 2-3 εκατομμύρια ποσοστό παχύσαρκων. Μαζί και ενήλικες, όχι μόνο τα παιδιά. Θα αυξηθεί δηλαδή το ποσοστό παχυσαρκίας. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε όλα τα πράγματα να πάνε καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Ας ελπίσουμε οι εκτιμήσεις να μην ισχύσουν τελικά, να πέσουν έξω, ναι, όπως το είπες. Να ξεκινήσουμε όμως σιγά σιγά να δούμε αυτό το θέμα. Καταρχάς, τι είναι η παιδική παχυσαρκία? Σαν όρος η παιδική παχυσαρκία, εννοείται, μπορεί ο παιδίατρος να το διαγνώσει εξ αρχής. Ο παιδίατρος στην ουσία θα υπολογίσει μέσα από ύψος, μέσα από το βάρος, μέσα από το φύλλο του παιδιού και θα βγάλει το δείκτη μάζας σώματος. Τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος? Ο δείκτης μάζας σώματος είναι ένας δείκτης ο οποίος προσδιορίζει αν το παιδί είναι υπέρβαρο, παχύσαρκο, φυσιολογικό, με βάση το βάρος, ηλικία, ύψος και φύλλο. Από αυτό το στοιχείο δηλαδή καθορίζεται το αν δηλαδή έχει παχυσαρκία ένα παιδί, ναι, ή αν έχει απλώς περί τα κιλά. Και στα παιδιά της καμπύλης ανάπτυξης, οι οποίες, να μην μπούμε σε αυτό το κομμάτι, είναι λίγο δύσκολο, είναι το κομμάτι των παιδιάτρων. Πάντως, να το αναφέρουμε και αυτό, κάνοντας μια λιπομέτρηση, οι περισσότεροι μπορεί να το γνωρίζουν την οδική της μάζας σώματος. Καταλαβαίνεις, αν είσαι στις μονάδες 19 με 25, είσαι στο φυσιολογικό κομμάτι. Αν είσαι στη μονάδα από το 25 και πάνω μέχρι 30, πάει ένα πεντάδα περίπου. 19-25 είναι το φυσιολογικό κομμάτι. 25 με 30 θεωρείς υπέρβαρος. 30 με 35 είσαι στο πρώτο στάδιο παχυσαρκίας, στα κόκκινα που λέω, και μετά υπάρχει το δεύτερο στάδιο. Από 40 και πάνω είναι το τρίτο στάδιο παχυσαρκίας. Οπότε αναφέρουμε τι είναι ο δείκτης μάζας σώματος για να έχουμε μια γενική εικόνα. Είναι μια γενική εικόνα αυτό. Γιατί πολλές φορές, ναι, μεν το βάρος μας μπορεί να είναι αυξημένο, αλλά να έχουμε και περισσότερη μυϊκή μάζα και να είναι λίγο πλασματικό τελικά. Να είναι πλασματικό ο δείκτης μάζας σώματος. Έχει να κάνει με το τι λίπωση έχουμε και τι μυϊκή μάζα έχει. Το έχουμε αναφέρει, δεν το αποδίδουμε καθαρά στο βάρος μας. Πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το θέμα, για τις συνέπειες, για τα αίτια, για το ρόλο της οικογένειας σε αυτό, θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε σε κάποια στοιχεία, δηλαδή σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας. Αν θέλεις να κάνουμε απλά μία αναφορά ενδεικτικά, ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς τα νούμερα και οι αριθμοί στην τηλεόραση είναι λίγο δύσκολο να τα κατανοήσει ο κόσμος. Απλά να έχουμε μία εικόνα. Αυτό που λίγο πολύ προαναφέραμε, ότι σε ηλικία 5-9 ετών υπάρχει, έτσι όπως έχει γίνει η έρευνα το 2020, τελευταία έρευνα, επίσημη έρευνα, είναι περίπου αναλογία από 5-9 ετών στην Ελλάδα. Τα αγόρια κατέχουν ένα ποσοστό 45% και τα κορίτσια ένα ποσοστό 36%. Δηλαδή τα αγόρια έχουν περισσότερο βάρος και είναι περισσότερο, πιο συχνά υπέρβαρα ή παχύσαρκα από τα κορίτσια. Τώρα, αυτό έχει να κάνει, πιστεύω, με την έλλειψη άσκησης, με την παιδεία, με την οικογένεια, το οποίο θα τα αναλύσουμε παρακάτω. Πάντως, κάποια ποσοστά έτσι ενδεικτικά είναι αυτά. Και σίγουρα το επικίνδυνο είναι αυτό που είπαμε, είναι ότι όσο και όλο και περνώντας τα χρόνια αυξάνεται και δεν ξέρω αν θα διορθωθεί. Δηλαδή, αν δεν φτιάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα, να υπάρχει σωστή παιδεία, στο σχολείο, στην οικογένεια, και οι γονείς να ξέρουν ότι θα πρέπει να πάνε σε ένα διατροφολόγο ή στον παιδίατρο και να ζητήσουν βοήθεια, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ακόμα και σε ψυχολόγο, σε ενδοκρινολόγο, όλα αυτά είναι ένα κύκλος, μια ομάδα επιστημόνων που μπορεί να βοηθήσουν την παιδική παχυσαρκία. Οι ενδοκρινολόγοι, οι παιδίατροι, οι διατροφολόγοι και οι ψυχολόγοι, για μένα, αυτοί οι τέσσερις. Θα αναφερθούμε στην πορεία για τον ρόλο της οικογένειας, καθώς και για τον ρόλο και τις παρεμβάσεις του διαιτολόγου. Θα να μιλήσουμε όμως πρώτα για τις συνέπειες που υπάρχουν και για τις άμεσες βραχυπρόθεσμες, αλλά και για τις μακροπρόθεσμες. Ναι, ναι. Οι άμεσες συνέπειες, να το πάμε λίγο από θέμα ανατομίας, από θέμα υγείας και οργανισμού. Οι άμεσες συνέπειες στον οργανισμό, αν ένα παιδί παραμείνει για καιρό παχύσαρκο, δεν λέμε ότι έγινε παχύσαρκο, πήρε κάποια κιλά για μισό χρόνο και μετά τα ξαναέχασε, αυτό δεν αλλάζει κάτι. Το θέμα είναι όμως ότι τα περισσότερα παιδιά ξεκινάνε μεγαλώνοντας και όλο και αυξάνουν το βάρος τους και γίνεται παχύσαρκα κάποια στιγμή. Οπότε θα έχουν σίγουρα διαταραχές στην πίεσή τους αργότερα. Μιλάμε τώρα για ένα δείκτη μάζας σώματος που έχω δει εγώ πάνω από 35, που είπαμε είναι δεύτερο στάδιο παχυσαρκίας. Έχω πετύχει δηλαδή παιδάκια που είναι σε αυτό το στάδιο. Δεύτερο στάδιο παχυσαρκίας, ούτε καν ενήλικες οι περισσότεροι δεν είναι σε αυτό το στάδιο.
Οπότε σε τέτοιο βαθμό παξιαρκίας, όχι υπέρβαρος, το να είναι υπέρβαρος το παιδί, ακόμα τη γλιτώνει, να το πω εισαγωγικά. Σε παξιαρκία μιλάμε ότι θα παρουσιάσει πίεση, αυξημένη χοληστερόλη στο αίμα. Σίγουρα κάποια στιγμή αργότερα στην ενηλικίωση διαβήτη τύπου 2 θα πρέπει να παίρνει χάπι, να πρέπει να προσέχει τι θα τρώει αργότερα, να παρουσιάσει ινσουλινοαντίσταση, να παρουσιάσει σιδηροπενία. Γιατί παρουσιάζει κάποιος έλλειψη σιδήρου ή έλλειψη βιταμίνης D? Τα περισσότερα παιδάκια ντρέπονται να βγουν έξω, οπότε δεν βγαίνουν στον ήλιο, δεν παίζουν και δεν αυξάνουν τη βιταμίνη D στο δέρμα τους. Σιδηροπενία γιατί έχουν μάθει να ζουν περισσότερο με υδατάνθρακες. Δεν έχουν μάθει να τρώνε κρεατικά. Έχουν μάθει να τρώνε πατατάκια, γλυκά, πατάτες, μακαρόνια, ψωμιά, κυρίως από αυτά. Οπότε χορταίνουν και φουσκώνουν από αυτά και δεν τρώνε τα πιο βασικά. Να πούμε ότι στις κοπέλες, στα κορίτσια, ένα σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά είναι η εμιναρχή. Δηλαδή, έρχεται η περίοδος τους νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε. Από τη στιγμή που θα έρθει η περίοδος νωρίτερα, σημαίνει ότι θα έχουν και μικρότερη ανάπτυξη. Δεν θα υψηλώσουν. Οπότε, όσο πιο νωρίτερα η περίοδος, και αυτό θα έγινε επειδή είναι υπέρβαρη υπαρχίσαρκα τα κορίτσια, έτσι. Τόσο χειρότερο για τα κορίτσια μετά για το ύψος τους. Εκεί που στην ηλικία κάπου 16 με 18 θα σταματήσουν κανονικά να ψηλώνουν, μπορεί να σταματήσουν και να ψηλώνουν στα 14-15 τους νωρίτερα, να χάσουν 3-4 χρόνια ύψους. Σίγουρα το πιο συνηθισμένο φαινόμενο είναι το bullying, το λεγόμενο bullying σε σχολεία. Όταν βλέπουν τα μικρά, τα παιδιά, ένα παχύσαρκο παιδί, θα το κοροϊδέψουν γιατί το θεωρούν ότι είναι εκτός ομάδας, είναι κάτι διαφορετικό το παχύσαρκο. Δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί να παίξει, άσχετα αν έχει χιούμορ, αν έχει μυαλό και είναι έξυπνο. Για να λέμε την αλήθεια, ότι πέρα από τις συνέπειες που έχει η παχύσαρκία για την υγεία του παιδιού, παράλληλα υπάρχουν και άλλες συνέπειες για το ίδιο, συσσαγωγικά συνέπειες. Αυτό που μόλις τώρα ανέφερες, το bullying, είναι κάτι πολύ άσχημο για την ψυχή του παιδιού. Κάτι πολύ τραυματικό. Ναι, ναι. Και δεν είναι θέμα ότι το κοροϊδεύουν επειδή είναι διαφορετικό από εκείνα. Τα παιδιά γίνονται πολύ σκληρά. Μπράβο, έτσι, αυτό το γνωρίζουμε. Εδώ οι μεγάλοι και ερχόμαστε αντιμέτωποι με συμπεριφορές. Πόσο μάλλον τα παιδιά. Αλλά τα παιδιά δεν φέρουν ευθύνη για αυτές τις συμπεριφορές. Όχι. Οι γονείς ευθύνονται για αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί τα παιδιά μιμούνται συμπεριφορές. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που θα πάρουν από το σπίτι. Μπράβο, αυτό ακριβώς τώρα και είναι. Αυτό είναι το τρομερά λυπηρό. Μεγάλο πρόβλημα, και αυτό επίσης δεν ξέρω αν πρόκειται να λυθεί. Στην ουσία είναι όλα αλληλένδετα. Ένας φαύλος κύκλος. Και στο σχολείο το κοινωνικό στίγμα που έχουν τα παιδιά θα το κουβαλήσουν και αργότερα. Δηλαδή, όταν ένα παιδί ενηλικιώνεται, λογικό είναι να κουβαλάει και τραύματα παιδικά από το σχολείο. Και να βλέπουμε κάποιους χαρακτήρες ανθρώπων να είναι νευρικοί, να είναι αντιδραστικοί, να είναι καταθλιπτικοί, το πιο συχνό φαινόμενο. Οπότε, το παιδί σας είναι πολύ σημαντικό. Για να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να προβλέψετε, να λειτουργήσετε προληπτικά σε αυτό. Πώς θα το διδάξετε να τρώει. Αν δεν έχετε ήδη κάποιο... Μιας και είπες αυτό, ο ρόλος των γονιών, ποιος είναι? Ναι, ο ρόλος των γονιών... Φέρουν ευθύνη σχετικά με την παιδική παχυσαρκία. Τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι γονείς. Τη μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι γονείς. Δηλαδή, όταν έρχονται σε μένα οι γονείς και φέρνουν τα παιδιά, ξεκινάμε στην ουσία να κάνουμε μια μικρή διαπαιδαγώγηση στους γονείς. Δεν μπορεί τώρα ένας γονιός, γιατί μου έχει τύχει και αυτό, εκείνη τη στιγμή προσπαθώ να καταλάβω το παιδί τι τρώει και προσπαθούμε να του εντάξουμε παραπάνω φαγητά, παραπάνω ομάδες τροφίμων, να λέει: Α, μην του βάλεις γάλα, δεν το πίνω κι εγώ το γάλα, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, παράδειγμα αυτό δεν υπάρχει τώρα. Ο γονιός σημαίνει εκείνη τη στιγμή έφερε το παιδί του και παίζει, να το πω εισαγωγικά. Δεν ενδιαφέρεται για το καλό του και για την υγεία του. Δηλαδή, οι γονείς έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, να το πούμε έτσι, και από εκεί και πέρα το μεταδίδουν και στα παιδιά. Θα πρέπει οι γονείς, υπάρχουν βέβαια, μην τους καταδικάζουμε όλους τους γονείς, εννοείται, υπάρχουν και οι γονείς που ναι, μεν στεναχωριούνται και ανησυχούν, ενδιαφέρονται για το παιδί τους, για την υγεία του, αλλά από τη στιγμή που το παιδί θα κλάψει λίγο παραπάνω, θα τα γκρεμίσουν όλα. Εκεί που έχουν πάει στον τροφολόγο και τους έχει δώσει κάποιες συμβουλές τι πρέπει να κάνουν, με το που θα κλάψει το παιδί, τους πιάνει στενοχώρια και λένε: Άντε, δεν πειράζει, φάτο. Άντε, δεν πειράζει, μην το κάνεις, δεν πειράζει, αφού κλαις. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρή. Θα πούμε και για το ρόλο του διαιτολόγου και τις παρεμβάσεις του, αλλά μιας και το ανέφερες, πόσο εύκολο είναι ένα παιδί να κάνει συσσαγωγικά δίαιτα?
Ναι, ναι. Να μην έχει ελευθερία. Ναι, δεν μπορεί να κάνει δίαιτα το παιδί μόνο του. Πώς, είναι σκληρό. Πρώτα απ' όλα το παιδί ούτε λεφτά έχει να πάει έξω, να βγει στην πιτσαρία να φάει, ούτε σε ηλικίες λέμε τώρα 5, από 2 μέχρι 8 χρόνων. Δεν έχει χαρτζηλίκι, ούτε θα βγει έξω να φάει, ούτε το σούπερ μάρκετ θα πάει το ίδιο να αγοράσει τα φαγητά που θα υπάρχουν σπίτι. Άρα οι γονείς είναι υπεύθυνοι και θα πρέπει οι γονείς να είναι λίγο πιο σκληροί και να αφοσιωθούν στην υγεία του παιδιού. Όταν το βλέπουν ότι παίρνει βάρος, θα πρέπει να το πάνε στον διατροφολόγο. Αν έχει πρόβλημα κοινωνικής αποξένωσης, θα πρέπει να το πάνε στον ψυχολόγο. Δηλαδή θα πρέπει να ανησυχήσουν και να δραστηριοποιηθούν. Αν δεν δραστηριοποιηθούν, θα έχουν και οι ίδιοι προβλήματα αργότερα, γιατί ένα παιδί λίγο πιο αντιδραστικό ή καταλυτικό. Στην οικογένεια, μια οικογένεια είναι, τι ήθελα να σου πω, ότι όταν θα πάει στον διατροφολόγο, ο διατροφολόγος είναι υπεύθυνος να είναι σωστός επαγγελματίας πάνω απ' όλα και να κινηθεί λίγο πιο, να το πω έτσι, το παιδί να το προσεγγίσει λίγο πιο ήρεμα. Όχι απότομα και να του πει αυτό θα φας, γιατί το έκανες αυτό, γιατί έτρωγες πατατάκια, γιατί έτρωγες γλυκά. Δηλαδή δεν πρέπει με τίποτα το παιδί να τον πάρει στραβά τον διατροφολόγο. Να έρθει και να γίνει ο φίλος του. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο, μεγάλη σημασία. Πολλοί γονείς δεν το πάνε καν το παιδί σε διατροφολόγο, γιατί νομίζουν ότι το παιδί, ότι επειδή φοβάται ήδη και νομίζει ότι θα πάει σε γιατρό και θα του κάνει ένεση, κάπως έτσι, ότι αφού φοβάται το παιδί, δεν το πάει στον διατροφολόγο. Ο διατροφολόγος κιόλας είναι ο άνθρωπος της σαλάτας και της δίαιτας. Και τι να το πάω το παιδί τώρα, μπορεί να κάνει δίαιτα. Με ρωτάνε στο τηλέφωνο να έρθει το παιδί, μπορεί είναι 5 χρόνων, 8 χρόνων, μπορεί να κάνει δίαιτα. Δίαιτα έντονη δεν θα κάνει, στερητική δίαιτα δεν θα κάνει, αλλά στην ουσία θα ξεκινήσουμε με μια λιπομέτρηση και θα κάνουμε μια διατροφή σωστή. Να του μιλήσουμε. Ουσιαστικά δηλαδή η παρέμβαση του διατροφολόγου δεν θα είναι μόνο στην επίτευξη απώλειας κάποιων κιλών, θα προσπαθήσει να γίνει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο ζωής, στις διατροφικές του συνήθειες. Περισσότερο θα είναι διατροφή παρά δίαιτα. Η δίαιτα είναι στο να χάνουμε κιλά, δεν κοιτάμε τόσο άμεσα να χάσουμε κιλά, γιατί το παιδί θα μεγαλώνει, θα ψηλώνει. Και κάνοντας μια λιπομέτρηση, ας είναι στα κόκκινα το λίπος του. Εμείς κυνηγάμε να φτάσουμε στο υπέρβαρο, στο κομμάτι του υπέρβαρου, όχι στο φυσιολογικό κομμάτι. Γιατί όσο ψηλώνει, θα αλλάζει η διάπλαση του σώματος, θα παίρνει μυϊκή μάζα. Οπότε δεν θέλουμε να φτάνουμε, γιατί το έχω ακούσει και από κάποιους επαγγελματίες υγείας ή κάποιους γιατρούς, να λένε ότι το παιδί θα πρέπει να χάσει τόσα κιλά. Δεν μπορεί να χάσει 10 κιλά το παιδί εκεί που πρέπει να χάσει 5-6 κιλά, να το βάλει να χάσει 10 κιλά και μέσα σε ένα χρόνο που θα έχει ψηλώσει και θα έχει πάρει απότομα ύψος και μια εκείνη διάπλαση να το βάλει να κυνηγά 7 κιλά. Τα άκρα δεν τα θέλουμε. Και θα πρέπει να υπάρχει σωστή προσέγγιση, ξαναεπανέρχομαι, από τον διατροφολόγο, ώστε να υπάρξει μακροπρόθεσμα ο στόχος. Αυτός ο στόχος να γίνει μακροπρόθεσμα, αργά-αργά. Και μαζί πρέπει σίγουρα να έρχονται και οι δύο γονείς, κατά προτίμηση, για να μαθαίνουν και αυτοί και να ακούνε τι πρέπει να ακολουθούν στο σπίτι. Γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Ό,τι ακούσουν και ό,τι φάνε οι γονείς, το ίδιο τρώνε και αυτοί. Ακολουθούν τους γονείς. Λίγο πολύ, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, 60-70%, αυτό γίνεται. Ακριβώς έτσι είναι, θα συμφωνήσω, αλλά να τοπογραμμίσουμε αυτό ότι είναι πολύ σημαντική και η προσέγγιση του διατροφολόγου. Πολύ σημαντική. Ναι, ναι, πολύ σημαντική, την οποία θα πρέπει να την εντάξουν οι οικογένειες λίγο να έρχονται για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στην ενηλικίωση από θέμα υγείας. Θα πούμε και στην πορεία λίγο για τη διατροφή, για κάποιες, κάπως δηλαδή που στηρίζεται, θα πούμε κάποια πράγματα, έτσι, όπως και η σχέση του παιδιού με τα γλυκά και όχι μόνο, να τα δούμε, αλλά να αναφερθούμε όμως και στο ρόλο που παίζουν τα συνομήλικα παιδιά, οι παρέες. Ναι, παίζουν μεγάλο ρόλο και αυτά δυστυχώς για το κοινωνικό περιβάλλον και η οικογένεια και είπαμε, οι φίλοι. Είπαμε για το bullying που μπορεί να βιώσει δυστυχώς κάποιο παιδί. Βέβαια συμβαίνει και δεν γίνεται να μην το αναφέρουμε, να κλείσουμε τα μάτια. Αλλά τώρα αναφερόμαστε στους φίλους, στην παρέα του. Κοίτα, στο σχολείο θα υπάρξουν και οι φίλοι και τα άλλα τα παιδιά που είναι απλά γνωστοί και θα κάνουν το bullying. Φίλοι είναι αυτοί που στηρίζουν. Εννοώ τους φίλους όταν βλέπει τους φίλους του να έχουν μια ελευθερία στο φαγητό, στις επιλογές του. Δυστυχώς εκεί θα πρέπει, επειδή θα τύχει αυτό, δεν γίνεται το παιδί να βγει έξω με τους φίλους του όταν θα είναι στην ηλικία 10-15 χρόνια και θα βγει έξω, θα βγουν έξω να φάνε κάτι μαζί. Ακόμα και στα πάρτι που έρχονται, δεν μπορεί να το αποφύγει.
ο γονιός να πει στον παιδί του μην πας εκεί γιατί ξέρουμε ότι θα έχει πατατάκια, θα έχει πίτσες κτλ. Θα πάει εκεί, απλά θα πρέπει να υπάρξει διαπαιδαγώγηση από το σπίτι, ώστε να όταν θα πάει εκεί να φάει μικρή ποσότητα από τα λιπαρά φαγητά. Να διαλέξει και να φιλτράρει το τι θα φάει. Όχι πέφτω με τα μούτρα και πίνω κοκακόλα συνέχεια και πατατάκια. Και... Να... Είναι θέμα διαπαιδαγώγησης και σωστής μεθόδου διατροφικής. Το έχει να κάνει με τους γονείς και δεν θα γίνει σε μια μέρα αυτή η αλλαγή. Θα γίνει σιγά σιγά. Η παρέμβαση, είπαμε για το ρόλο του διατροφολόγου, η παρέμβαση αυτή πού θα στηρίζεται, η διατροφή δηλαδή του παιδιού. Η διατροφή θα πρέπει να είναι ισορροπημένη, ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, ναι. Ναι. Θα πρέπει να είναι η παρέμβαση του διατροφολόγου στο πρόγραμμα που θα βγάλει, είπαμε εξ αρχής να είναι μια προσέγγιση ήρεμη, να το πω έτσι, προς το παιδί, να μην αντιδράσει το παιδί ή να μην το ανησυχήσει ή πεινάει οτιδήποτε. Πρέπει να έχει από όλα η διατροφή που θα βγάλει το διατροφολόγιο. Και κατά προτίμηση να πω ότι τα παιδιά, στην ουσία, η διατροφή των παιδιών είναι μια μικρή κλίμακα των εφήβων και των ενήλικων. Δηλαδή, ό,τι τρώνε οι ενήλικες τα τρώνε και τα παιδιά. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, δεν τρώνε τα παιδιά παραπάνω γλυκά επειδή είναι στην ανάπτυξη. Γιατί πολλοί γονείς θεωρούν αυτό το πράγμα. Ας φάει λίγο γλυκό παραπάνω, δεν πειράζει, είναι στην ανάπτυξη. Όχι. Είπαμε, ό,τι τρώει στην αρχή, να το τονίσουμε και αυτό, στην ηλικία 2-10 χρονών, δεν ξέρω αν το είχαμε ξανααναφέρει. Στην ηλικία 10-10 χρονών το παιδί, εκεί είναι η περίοδος που θα δημιουργήσει τα λιποκύτταρά του. Οπότε, όσο μεγαλύτερο ρυθμό λιποκυττάρων δημιουργήσει στο σώμα του, τόσο πιο εύκολα θα παίρνει βάρος και λίπος όταν ενηλικιωθεί. Οπότε, αν ένα παιδί είναι παχύσαρκο, θα το ακολουθεί μετέπειτα στην ηλικίωση αυτό. Τα λιποκύτταρα αυτά θα τον ακολουθήσουν. Θα πρέπει να υπάρξει και σωστή διατροφή και παρότριση του γονιού και του διατροφολόγου να κάνει άσκηση. Δηλαδή και η άσκηση είναι πολύ σημαντική, το ανέφερα τώρα για να μην το ξεχάσω μετά, μαζί με τη διατροφή. Θα πρέπει τουλάχιστον 3 φορές από ένα μισάωρο να υπάρξει άσκηση. Να ξεκινήσουν τα παιδιά να πηγαίνουν σε μια αθλητική δραστηριότητα εξωσχολική. Κολυβητήριο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κάτι οτιδήποτε το αρέσει, αρκεί να το αρέσει. Που ουσιαστικά έτσι θα υπάρχει και σωματική άσκηση που συστήνεται από το διατροφολόγο, αλλά θα υπάρχει και κάποια ευχαρίστηση. Ναι, θα φανεί σαν παιχνίδι. Ναι, είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε σωματικό, θα το βοηθήσει πάρα πολύ για να γλιτώσει, να το πω έτσι, όταν έχει ένα κίνητρο και ένα στόχο στο άθλημα που κάνει. Και το ίδιο το παιδί προσπαθεί καλύτερα να φτιάξει το μεταβολισμό του και το σώμα του, να χάσει κιλά. Πόσο εύκολο είναι σε ένα παιδί να το απαγορεύσεις να καταναλώσει γλυκά? Ναι, καθόλου εύκολο. Ίσα-ίσα τα παιδιά μπορούν να εθιστούν και από μικρή ηλικία. Δεν είναι ότι ό,τι τους δώσεις να φάνε, δηλαδή κάποιοι, εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό, ξεκινάνε κάποιοι γονείς και μεγαλώνουν τα παιδιά με νησιστέ κρέμα σε μυγδαλένια. Δεν πρέπει το παιδί να μάθει στον υδατάνθρακα συνέχεια. Θα πρέπει να τρώει από όλα τα φαγητά. Επειδή, παράδειγμα, το γονιό τον πείραζε το λαχανικό, δεν θα το βάλει στο παιδί καθόλου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άσχετα αν έχει αλλεργίες ή κάποια τρόφιμα τον πειράζουν, αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο και μια άλλη πάθηση που έχουν κάποια παιδιά που έχουν αλλεργίες και δεν μπορούν να φάνε πράγματα. Αλλά επειδή ο ίδιος ο γονιός δεν τα τρώει, δεν γίνεται να μην τα δίνει στο παιδί να τα τρώει. Οπότε είμαι λίγο ενάντια στον πολύ υδατάνθρακα. Το παιδί δεν πρέπει να μάθει το σώμα του να ζει με υδατάνθρακα. Δηλαδή και με γλυκά, ό,τι έχει ζάχαρη, ό,τι έχει υδατάνθρακα παραπάνω, ψωμιά, μακαρόνια, κρέμες, σιμιδαλένιες. Θα πρέπει να έχει απ' όλα, ειδικά τα φρούτα που πολλοί γονείς δεν δίνουν φρούτα. Δεν έχουν συνηθίσει το παιδί τους σε φρουτόκρεμα ή σε φρούτα κομμένα με τη φλούδα. Τους δίνουν περισσότερο χυμούς γιατί είναι εύκολη λύση. Ειδικά έχουν βγει άπειροι χυμοί τώρα, είναι το πιο εύκολο. Να δώσει χυμό από το κουτί στο παιδί παρά να στύψει ή να κάνει φρουτόκρεμα. Δυστυχώς έχουμε λίγο ξεφύγει από αυτό όπως ήταν παλιά. Δεν είναι πλέον τα πράγματα τα ίδια. Και με τα γλυκά, να τονίσουμε, το είχαμε πει και σε μια παλιότερη κομπή, δεν θα πρέπει να ανταμείβονται με γλυκά τα παιδιά. Δηλαδή, πήγαινε διάβαση και μόλις διαβάσεις θα φας. Ή έκανες αυτό, ήσουν ο καλύτερος, μπράβο και θα σου δώσω γλυκό να φας. Θα πρέπει να συνοηθούν, μπράβο σε κάποιους γονείς που το κάνουν, να συνοηθούν ότι 2 με 3 φορές την εβδομάδα θα τρως γλυκό. Και θα το τρως, ξέρω εγώ, σε συγκεκριμένη μέρα, επειδή έτσι είναι το πρόγραμμά σου. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα ή το ζήτησες τώρα ή οπότε τυχαίνει και βγαίνουμε έξω, να το πούμε έτσι. Τώρα, αν στο σπίτι τρως κάθε μέρα γλυκό και τύχει να βγεις και έξω, εκεί τι θα του πεις? Να μην φας το γλυκό έξω, το γλυκό έξω θα το φάει, αφού βλέπει και τα άλλα παιδιά τους φίλους του να το τρώνε. Με μειωμένα συχνότητα τα γλυκά, 2 με 3 φορές τη βδομάδα. Τα γλυκά, να τονίσουμε και μια ανέφερε και τα γλυκά, να πούμε και τα πατατάκια είναι συχνό φαινόμενο και τα σνακ τύπου κράκερς, μπισκότα,
οι μπάρες δημητριακών, τα παιδιά εκεί ξεφεύγουν συνήθως, πατατάκια, γλυκά, το απόγευμα, γιατί έχουν και φορτωμένο ωράριο, δυστυχώς τα παιδιά έχουν και φορτωμένο ωράριο και τελειώνουν φροντιστήρια ή γυμναστική, τη γυμναστική τους τελειώνουν αργά το απόγευμα, οπότε έχουν ανάγκη από ζάχαρη, να το πω έτσι. Αυτό βέβαια μπορεί να καλυφθεί από φαγητό, δεν χρειάζεται να καλυφθεί από ζάχαρη. Ή πατατάκια, και αλάτι. Φυσικά όμως υπάρχουν και υγιεινές επιλογές. Υπάρχουν τα φρούτα και όχι μόνο. Ναι, ναι. Και τα φρούτα και υπάρχουν και το γιαούρτι. Υπάρχουν τα γαλακτοκομικά, τα φρούτα. Υπάρχουν, είπαμε πριν, λιγότερο άμυλο, λιγότερο υδατάνθρακα όσο γίνεται. Να αποφεύγουμε την υδατάνθρακα. Δεν τον απαγορεύουμε, τον αποφεύγουμε, να μην είναι συχνά. Υπάρχουν ξηροί καρποί, τα αποξηραμένα. Και η χημεία, αλλά είπαμε η φυσική χημεία. Κατά προτίμηση, οι φρουτόκρεμες που θα βάλεις 3-4 φρούτα και θα πάρεις διαφορετικές βιταμίνες. Αυτό να το πούμε παρακάτω, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, ναι, με τις υγιεινές επιλογές, να πούμε και για τα κυλικεία έτσι στο τέλος, λίγο να το αφήσουμε στο τέλος για τα κυλικεία. Τι πρέπει να, αν μπορεί να αλλάξει κάτι εκεί, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει κάτι εκεί. Θέλεις τώρα να πούμε ενδεικτικά κάποιες επιλογές, να μιλήσουμε για τη διατροφή. Έχουμε περίπου στα 5 λεπτά ακόμα. 5 λεπτάκια. Καλύτερα μάλλον να αναφέρουμε λίγο, μιας και λίγο πολύ τα καλύψαμε τα βασικά στοιχεία της παιδικής πασχιαρκίας. Και τονίζω, κάνω μια περίληψη, ότι θα πρέπει οι γονείς να είναι λίγο πιο ενημερωμένοι. Να επικοινωνήσουμε με τον τροφολόγο. Αν το ίδιο το παιδί είναι αντιδραστικό και δεν θέλει να έρθει, αυτοί οι ίδιοι να πάρουν τηλέφωνο, να περάσουν ήδη και να ενημερωθούν πώς πρέπει να κινηθούν. Οπότε, ο διατροφολόγος, ο παιδίατρος, ο ενδοκρινολόγος και ο ψυχολόγος και ο γυμναστής είναι αυτοί που θα βοηθήσουν το παιδί. Ζητήστε βοήθεια αν δείτε το παιδί σας. Μετρήστε το ύψος σας. Αν το γκουγκλάρουμε, θα μπορεί ο καθένας μας να βρει το δείκτημά σώματος, να υπολογίσει το δείκτημά σώματος. Κάντε μια προσπάθεια. Βάλτε το βάρος και το ύψος του παιδιού σας και δείτε. Είναι πάνω από το 25. Είναι ο δείκτημά σώματος του στο υπέρβαρος, παχύσαρκος. Αν είναι στο υπέρβαρος, προσέχουμε τη διατροφή μας καλύτερα. Αν είναι στο παχύσαρκος, θα πρέπει άμεσα να πάει σε κάποιον ειδικό, σε κάποιον επιστήμονα, να βρείτε λύση. Οπότε, η διατροφή είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Μην το αμελείτε, γιατί θα το βρείτε μπροστά σας αργότερα. Μιλάω στους γονείς τώρα περισσότερο. Και να αναφέρουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που το είχα ξανααναφέρει από το 2016. Είχε βγει νόμος, νομοθεσία, που απαγορευόταν στα κυλικεία, στα σχολεία, στα σχολικά κυλικεία, να υπάρχουν λιπαρά φαγητά. Μέχρι και τώρα, έχουμε 2023, έρχονται οι γονείς και τα παιδιά, εκεί που τα ρωτάω τι τρώνε στο σχολείο, μου αναφέρουν ότι τρώνε είτε κρουασάν, είτε σάντουιτς με μαγιονέζ και πατάτες τηγανιτές, είτε θα φάνε τυροκούλουρα, τέρμα λιπαρά. Δεν έχω ακούσει. Δηλαδή, ένα στα πέντε παιδιά μου πει ότι τρώει γίνα από το κηλικείο και στο σχολείο. Δυστυχώς, αυτή η νομοθεσία που έχει βγει δεν ακολουθείται από το 2016. Και θυμάμαι που είχα κάνει και ένα άρθρο, μια αναφορά εκεί. Και από τότε δεν έχει αλλάξει τίποτα στα περισσότερα, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Έχει να κάνει με συμφέροντα, έχει να κάνει δεν ξέρω και εγώ με τι. Φαντάσου, η νομοθεσία έλεγε ότι πρέπει να απαγορεύονται τα λιπαρά. Δεν κόβουν φαγητά και προϊόντα διάφορα. Τα έχουν απ' όλα. Απλά θα πρέπει να είναι φιλτραρισμένα στα λιπαρά τους κυρίως τα τρόφιμα στο κηλικείο. Δηλαδή, το γάλα θα πρέπει να είναι χαμηλών λιπαρών. Τα τυριά χαμηλών λιπαρών. Να μην υπάρχουν τυροπιτιδή που θα έχουν πάνω από 40% λιπαρά, ξέρω. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι προσεγμένα. Να έχουν τις ετικέτες τους και να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ τα προϊόντα. Δεν μπορεί να παίρνεις από εισαγωγή κάποια προϊόντα επειδή τα πήρες φτηνά. Μιλάω τώρα για τα κηλικεία. Να. Και τα πασάρεις μετά στα παιδιά. Μόνο και μόνο επειδή για σένα είναι φτηνά, αλλά δεν είναι εγκεκριμένα. Οπότε, το παιδί, να τονίσουμε ότι θα πρέπει να παίρνει στο σχολείο ή από το σπίτι. Το καλύτερο είναι να παίρνει από το σπίτι. Γιατί πλέον στα κηλικεία δεν υπάρχουν ό,τι καλύτερες επιλογές. Θα πρέπει να είναι 2-3 κριτσίνια μαζί με ένα φρούτο. Μπορεί να είναι το κουλούρι που το βρίσκουν και από το σχολείο. Ένα σάντουιτς αλλά με γαλοπούλα τυρί. Στο σάντουιτς κανονικά υποχρεώνονται τα κηλικεία να έχουν γαλοπούλα και όχι ζαμπόν. Όχι μαγιονέζες, όχι πατάτες τηγανιτές. Θα πρέπει να έχουν φρούτα. Συγγνώμη λίγο να δω κιόλας εδώ. Σίγουρα όμως είναι πιο υγιεινό, πιο σωστό, πιο ορθό να δώσουν οι γονείς στο παιδί στο σχολείο να έχει μαζί του κάτι για σνακ, κάποιο τοστ. Το καλύτερο που είναι αυτό. Γνωρίζουν τις, ναι, πρώτες ύλες, τα πρώτα υλικά, μπράβο, που χρησιμοποιούν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Φρούτα είναι λίγο δύσκολο, για να λέμε την αλήθεια, όμως, όχι μόνο, μπράβο, για τα παιδιά και για εμάς τους ενήλικες να έχουμε μαζί μας. Τα φρούτα δυστυχώς, ναι, ενώ θα έπρεπε, ναι, να είναι περήφανα τα παιδιά που έχουν φρούτο και ακολουθούν υγιεινή διατροφή. Δυστυχώς ντρέπονται να φάνε φρούτο στο σχολείο. Βέβαια, υπάρχουν άλλες φίλες. Δεν το λέω μόνο αυτό, γι' αυτό το λέω και για πρακτικούς λόγους. Ότι... Ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχουν τα αποξηραμένα. Ναι, ναι, αυτό είναι. Υπάρχει λύση πάντα. Κάποιες λύσεις. Ναι. Αλλά σίγουρα όμως και ένα κέικ
Είναι πολύ διαφορετικό να το έχουμε φτιάξει εμείς στο σπίτι και να γνωρίζουμε τα υλικά που έχουμε έτσι βάλει μέσα. Και να είναι χαμηλό λιπαρό, ναι, να μην έχει πολύ βούτυρο. Τότε μπορεί να είναι μια υγιεινή επιλογή. Ναι, να είναι με ελαιόλαδο και όχι με βούτυρο. Τα αναψυκτικά απαγορεύονται κανονικά από την νομοθεσία. Αυτό ήθελα να πω στο ακυλικία. Αναψυκτικά στο ακυλικία. Άπειρα, δεν υπάρχει αυτό. Κανονικά θα πρέπει να απαγορεύεται η ζάχαρη δηλαδή και το αλάτι και τα πολλά λιπαρά. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε. Η πρωτιά έχει να κάνει των Ελλήνων. Εν κατακλείδη, η πρωτιά των Ελλήνων στην παιδική προσαρκία έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Και δεν είναι ένας παράγοντας και δεν φταίει μόνο ότι η γιαγιά έδωσε παραπάνω γλυκά και παραπάνω φαγητό. Στη γιαγιά πήγε μια-δύο φορές τη βδομάδα, περισσότερες μέρες τη εβδομάδα είσαι στο σπίτι. Άρα κάτι άλλο φταίει και στο σπίτι. Δεν είναι μόνο ότι η γιαγιά πάχυνε το παιδί με δύο μέρες την εβδομάδα. Είπαμε προηγουμένως για τις συμπεριφορές των παιδιών ότι μιμούνται συμπεριφορές, ότι ουσιαστικά αυτά είναι ερεθίσματα και συμπεριφορές που βλέπουν στο σπίτι ενδεχομένως και μιμούνται. Οπότε κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη διατροφή ίσως, με τις διατροφικές συνήθειες. Λειτουργούν σαν σφουγγάρια τα παιδιά και αλλάζουν. Μην νομίζετε σαν γονείς ότι δεν αλλάζει κάτι, έστω και αργά. Κάτι μπορεί να γίνει. Προσπαθήστε να το αλλάξετε. Ας είναι και 10 και 15 χρόνια το παιδί. Προσπαθήστε όσο χρόνο έχετε μέχρι να φύγει φοιτητής, γιατί όταν φύγει φοιτητής θα αλλάξουν όλα, θα χαλάσει η διατροφή του. Πρέπει να πάρει σωστές διατροφικές βάσεις. Γιατί ουσιαστικά όμως το φαγητό τρώμε για να είμαστε υγιείς. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι, ναι. Και θεωρώ ότι ίσως είναι λίγο καλύτερο να καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να φάμε φρούτα. Να εξηγήσει ένα παιδί γιατί πρέπει να φάει φρούτα. Ναι. Όχι απλά να του πεις ότι πρέπει. Πρέπει να φας και φάει. Να του εξηγήσεις το λόγο. Ναι. Ξεκίνα μαζί και ο ίδιος. Κάτσε στο τραπέζι, άσε την τηλεόραση, κάθεστε όλοι μαζί σαν οικογένεια να φάτε. Η τηλεόραση το παιδί το κάνει στην ουσία να μην απολαμβάνει το φαγητό και να μην αφοσιώνει το φαγητό και να χάνει τη συγκέντρωσή του και να τρώει και παραπάνω ποσότητα μετά. Θα πρέπει να εξηγήσουν οι γονείς γιατί τρώμε το ρόλο μαζί, γιατί θα πρέπει να φας αυτό και όχι αυτό. Να εξηγήσουν τα παιδιά μόλις μεγαλώσουν την διατροφική ετικέτα. Πώς να διαβάζουμε τα τρόφιμα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό θα ήταν καλό να το κάνουμε θέμα κάποια στιγμή. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή αργότερα θέμα με κάποια προϊόντα κιόλας για να τα δείχνουμε και στην κάμερα. Είναι σημαντικό. Όχι μόνο για τα παιδιά, και για όλους. Για όλους μας. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Αποστόλη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός την ερχόμενη Τετάρτη. Ωραία. Με κάποιο επίσης αντίστοιχα πολύ σημαντικό θέμα. Έτσι πάντα, όλα σημαντικά. Ευχαριστούμε όμως και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, μαζί μας, κοντά μας. Μπορείτε να μας βρείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Instagram ματιά-της-αγγελικής.itv, στο email φυσικά ματιά-της-αγγελικής@yahoo.com και στο τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας, καθώς και στο Facebook. Εσείς μένετε στο Ιωάννινα TV, ακολουθεί αμέσως μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ενώ στις 8.30 έρχεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Βλάση Ντόκα. Μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει κάθε στιγμή της ημέρας στο Ήπειρος Online. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στο ραντεβού μας, στο καθημερινό μας ραντεβού. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.